Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθες και σε καινούριο σε καινούριο στο κανάλι μου. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα φανταστικό αποκαλυπτικό άνοιγμα. Θα ζητήσουμε τη βοήθεια λοιπόν των καρτών να μας απαντήσουν για τον νόμο της έλξης. Ο νόμος λοιπόν της έλξης δεν είναι κάτι καινούριο, έχει υποθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια, υπάρχουν πολλά μυστικά, έχουν γραφτεί πάρα πολλά πράγματα. Στην ουσία αυτό το οποίο λέει ο νόμος της έλξης και ειδικά μέσα από τα λόγια του Ερμήτου Τρισμέγιστου, για όσους έχουν ασχοληθεί, είναι ότι το όμοιο προσελκύει το όμοιο. Το έχετε ακούσει πολλές φορές, λέμε μα καλά γιατί έλκω αυτούς και αυτούς τους ίδιους, μα γιατί γίνεται αυτό. Δεν είναι τυχαίο αγαπημένα, αγαπημένοι μου, ελκύουμε τους ανθρώπους τους οποίους πρέπει να ελξούμε και γιατί τους τραβάμε αλλά και γιατί η ψυχή έχει να μάθει. Όμως υπάρχουν και μια έννοια εδώ που σημαίνει ότι όπως και πάνω έτσι και κάτω, δηλαδή υφίστανται οι ίδιοι νόμοι, δεν σημαίνει ότι η ύλη, εδώ είναι μια πύκνωση της ύλης, πάνω είναι μια πύκνωση της πνευματικής ύλης, άρα έχουμε άλλο κόσμο πάνω, άλλο κόσμο κάτω, παρόλα αυτά όμως είναι ένα καθρέφτισμα, αυτό σημαίνει, δηλαδή όπως πάνω έτσι και κάτω και όπως επίσης καθώς μέσα έτσι και έξω, πολλές φορές το μέσα μας και το έξω και γενικότερα εκφράζοντας την ιδέα δηλαδή ότι ο εσωτερικός μας κόσμος των σκέψεων και των συναισθημάτων αντανακλάται και προς τον έξω κόσμο και όχι μόνο προς τον έξω κόσμο αλλά και στον πνευματικό κόσμο. Εντάξει, έτσι πολύ 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 γρήγορα τι σημαίνει αυτός ο νόμος της έλξης. Μπορούμε όμως να χρησιμοποιήσουμε αυτό το νόμο της έλξης. Γιατί κάποιοι άλλοι άνθρωποι είναι πιο τυχεροί, γιατί οι άλλοι κερδίζουν λεφτά κτλ. Θα σας πω. Πρωτού σας πω όμως. Ναι, και κάτι σημαντικό που θέλω εγώ να πω είναι ότι εξαρτάται, εγώ τι πιστεύω έτσι, εξαρτάται και από το προσωπικό σχέδιο ζωής που έχουμε, τον αστρολογικό μας χάρτη, τον αριθμολογικό μας χάρτη, τι θέλει να μας πει, πού μας πηγαίνει, πού μας οδηγεί κτλ. Ωραία, λοιπόν. Επίσης αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι για όσους δεν το γνωρίζουν και είσαι καινούργιος, υπάρχει και το site μου το akastarot.gr. Εννοείται ότι θα κάνεις την εγγραφή σου διότι σε περιμένουμε να έρθεις στην παρέα μας. Έχουμε μεγαλώσει πάρα πολύ, είμαστε 20.000 πες παρακάτι συνδρομητές, άρα σημαίνει ότι μεγαλώνουμε, μεγαλώνει η οικογένεια, μεγαλώνει η παρέα μας. Έλα εδώ γιατί κάνουμε τέτοια όμορφα πράγματα, τέτοια ανοίγματα. Υπάρχει το site makastaro.gr όπου εκεί θα βρεις λοιπόν πολλές δωρεάν υπηρεσίες, θα βρεις πάρα πολλές επιλογές, τρεις κάρτες, μία κάρτα με τον ΑΚΑΣ, μία κάρτα της ημέρας, χρησμός, μαντίο, θα βρεις επίσης μαγική σφαίρα με κουλές απαντήσεις, τυχερούς αριθμούς. Και αυτό το οποίο έχει φτιαχτεί με πάρα πολύ μεράκι είναι και το πλήρες, μια πλήρες ποικιλία αριθμολογίας, αναλύσεων, αριθμολογικών αναλύσεων όπως είναι η συμφωνία πεπρωμένων, δίδυμες φλόγες, η προσωπική σου αριθμολογική ανάλυση, καρμική κύκλη, τα καρμικά σου, προκλήσεις, εξάρσεις, χέρι Φατίμα, δυνατό. Και πολλές άλλες επιλογές. Μπες στο site να τα δεις, είναι ένα πολύ ωραίο site, το έχω φτιάξει εγώ με πάρα πολύ μεράκι και με αρκετή προσωπική δουλειά. Πάμε όμως στα δικά μας τώρα να επανέλθουμε. Εγγραφή, διότι σε χρειαζόμαστε. Και όχι μόνο αυτό, θα πρέπει τώρα, έχεις ήδη επιλέξει, σου έχω βγάλει ήδη τις κάρτες, οι οποίες αυτές οι κάρτες λοιπόν συντονίζονται στο υποσυνείδητό σου αγαπημένη μου, που θέλει να σου πει, γιατί θα κάνουμε αυτό το άνοιγμα, ο νόμος της έλξης τι θέλει να σου πει για σένα, έτσι. Ισχύει για αυτούς που το βλέπουν, δεν ισχύει για αυτούς που δεν το βλέπουν, εντάξει, ισχύει μόνο για όσους το βλέπουν και ισχύει για αυτούς οι οποίοι θα πάρουν την πληροφορία. Δηλαδή μπορεί κάποιος να δει την ανάλυση και να μην καταλάβει τίποτα απολύτως, οπότε δεν έχει πάρει την πληροφορία και για αυτούς που έχουν πει «Οπ, κάτι κατάλαβα, κάτι έγινε», σημαίνει ότι έχεις μπει σε ένα πολύ καλό δρόμο, εντάξει. Θα επιλέξω κι εγώ μαζί σας, πάμε λοιπόν όμως πρώτα να δούμε. Εντάξει, έχεις δει τις τέσσερις επιλογές, ελπίζω να έχεις επιλέξει, μην το πολύ ζαλίζουμε κιόλας που λένε και ξεκινάμε με την πρώτη επιλογή. Πολύ όμορφη εικόνα, τις εικόνες εγώ τις έχω φτιάξει και επιλέγω λοιπόν πρώτο deck, αυτά είναι τα deck, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Θα δω εγώ τι θα επιλέξω, θα σας πω τι θα επιλέξω. Είμαι ανάμεσα κι εγώ σε κάποια άλλα, κάτσε τώρα να περάσει λίγο το ρίξιμο και το βλέπω. Εντάξει, πέντε κάρτες. Και θα σας τις εξηγήσω, θα είναι πάρα πολύ απλές, θα δούμε τι όμορφη ιστορία εξελίσσεται. Για όσους λοιπόν επέλεξατε την πρώτη επιλογή, την πρώτη εικόνα κιόλας.
Ναι, αν είσαι καινούριος, όταν βγαίνει ένα θέμα να το αναλύσω, συνήθως κάνουμε μία ψηφοφορία. Αλλά για να γίνει ψηφοφορία πρέπει να έχεις γίνει ήδη μέλος. Γίνεσαι μέλος, μπαίνεις, ψηφίζεις, βλέπεις αυτό που σου αρέσει, γράφεις και σχόλια αν θέλεις και γράφεις και σχόλια και κάτω από την ανάλυση. Εντάξει, πάμε τώρα. Εγώ ξεκινάω. Πρώτη κάρτα. Η πρώτη κάρτα, θα σας την εξηγήσω. Πολύ ωραία κάρτα. Η πρώτη κάρτα είναι η ενέργεια με τον οποίο συνδεόμαστε. Η δεύτερη κάρτα είναι τι μπορεί να με βοηθήσει για τον νόμο της έλξης. Η τρίτη κάρτα είναι πώς μπορώ εγώ να συντονίσω τον εαυτό μου. Ας τα βάλω έτσι. Εντάξει. Με ποιο τρόπο μπορώ να συντονίσω τον εαυτό μου για να τα καταφέρω. Η τέταρτη κάρτα, ένας τρόπος για να καταφέρω στον εαυτό μου να ανοιχτώ περισσότερο στην επιθυμία μου. Και η πέμπτη κάρτα είναι η αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να υλοποιήσω τον νόμο της έλξης και στο ταξίδι μου. 5 καρτούλες, δέστες. 3 πάνω, 2 κάτω. Εντάξει, ένα ωραίο καθρέφτισμα. Η ενέργεια με την οποία συντονίζεσαι είναι ένα υπότης μπαστούνι. Τώρα είναι η στιγμή. Ορίστε, στο λέει, αυτό θέλω να σου πω. Αυτή είναι η ενέργεια. Τώρα είναι η στιγμή να συνδεθείς και να ενεργοποιήσεις τον νόμο της έλξης. Και ο νόμος της έλξης για εσένα έχει να κάνει με τη φωτιά. Έχει να κάνει με το πάω μπροστά, έχει να κάνει με το ορμάω, έχει να κάνει με το καινούριο, έχει να κάνει με το πάθος στη ζωή. Έχεις πάθος. Και ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του επίπεδο, εντάξει, αλλά αν δεν παθιάζεσαι με ανθρώπους, με τον έρωτα, με την αγάπη, με τι να σου πω, με τη χαρά, με το χορό, με το ποτό, με το φαγητό, με τη φύση, με τα ζώα, με τη δουλειά σου, ναι, με το ένα, με το άλλο, τότε τι παθιάζεσαι σε αυτή τη ζωή. Και βεβαίως το πάθος αλλάζει, έτσι, ναι. Θέλεις μια μέρα να καθίσεις να δεις όλη μέρα, ξέρω εγώ, ταινίες. Okay, είναι ένα πάθος και αυτό. Θέλεις τώρα να φας κάτι όμορφο, θες να βγεις έξω, να πας βόλτα, να κάνεις. Πάθος για ζωή. Αυτό είναι που θα σε σώσει. Αυτός είναι ο νόμος, ο βασικός, στον οποίο για σένα ενεργοποιείται και είναι ένα πανέμορφο, συγκλονιστικό μήνυμα. Η δεύτερη κάρτα λοιπόν τι σου λέει, λέει ότι αυτό που χρειάζεται εσύ να δεις και να κάνεις είναι ένας βασιλιάς πεντάκτηνο, εμπιστεύσου το αρσενικό στοιχείο, στη ζωή σου θα συναντήσεις άντρες, αρσενικά στοιχεία, τώρα είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα, άντρες, θα συναντήσεις άντρες δηλαδή, οι οποίοι μπορεί να είναι σοφοί, να έχουν να σου πούνε μια κουβέντα μόνο και να σε βοηθήσουν, άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι δικτυωμένοι, να ξέρουν κόσμο, έτσι, δεν είναι κακό αυτό, άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν κάποια εξουσία, κάποια δύναμη, γνώσεις, και αυτό θα σε βοηθήσει για να ανοίξεις το μυαλό σου, να ανοίξεις τις προοπτικές σου. Η τρίτη κάρτα που είναι το αστέρι, που είναι μια πάρα πολύ σημαντική κάρτα, σαν μήνυμα σου λέει ότι όλα σου τα όνειρα μπορούν να βγουν αληθινά και να υλοποιηθούν. Και εδώ τι σημαίνει, συντονίζομαι, άκου τώρα θα σου πω, μπορεί να μην το πιστέψεις, συντονίζομαι με το θεϊκό μου σχέδιο. Θες ο Θεός, το σύμπαν, ο καθένας, όπως και αν το πιστεύεις, στην ουσία όλοι το ίδιο λέμε. Λοιπόν, θέλω να σου πούνε ότι όλοι έχουμε ένα θεϊκό σχέδιο, έχουμε μια αποστολή σε αυτή τη ζωή, διαφέρουν οι αποστολές από άνθρωπο σε άνθρωπο, υπάρχουν πολλές αποστολές οι οποίες μια αποστολή έχουμε όλοι που σημαίνει είναι να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, όχι με την έννοια του αγαπάτε, ναι, εντάξει, αγάπη, να ανακαλύψουμε την αγάπη, να το πω έτσι, να βοηθήσουμε ανθρώπους, σε αυτούς που ζητάνε και βοήθεια. Λοιπόν, αλλά εδώ δείχνει ότι έχεις έναν εξαιρετικό συντονισμό. Εντάξει. Η τέταρτη σου κάρτα λοιπόν, αυτό που σου λέει, είναι ότι ένας τρόπος για να μπορέσεις να ανοιχτείς είναι να μην μένεις εγκλωβισμένος, εγκλωβισμένη σε ενέργειες οι οποίες θέλουν να σε βάλουν σε παρεξηγήσεις, σε φήμες, σε επιχειρηματολογίες οι οποίες δεν έχουν κανένα νόημα, να σου δημιουργήσουν άγχος, να σου πούνε, να δημιουργήσουν μια τοξικότητα, του στυλ, έλα μωρά τα πιστεύεις αυτά, έλα δεν είναι έτσι, τι είναι αυτά τώρα, τι μας λες, τι μας κάνεις, αου, δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει πνευματικότητα, δεν υπάρχει εκείνο, δεν υπάρχει το ένα, δεν υπάρχει το άλλο, ναι, οκ, δεν υπάρχει τίποτα, εντάξει, τα μηδενίσαμε όλα, εντάξει, αυτό να προσέχεις πάρα
πολύ. Οπότε είναι ένα μήνυμα εδώ αποφυγής. Και η επόμενη κάρτα είναι συγκλονιστική, η πέμπτη κάρτα είναι γιατί πρέπει να είσαι, να έχεις αυτοπεποίθηση σε αυτό το ταξίδι που έχεις ξεκινήσει για τον νόμο της έλξης, διότι έρχεται η ώρα της κρίσεως στη ζωή των ανθρώπων. Εδώ είναι πλουτόνια ενέργεια της και σημαίνει ότι θα σου απαντηθούν όλα σου τα ερωτήματα τα οποία έχεις στη ζωή και θα δημιουργηθούν και νέες ευκαιρίες. Εφόσον, τι... Εφόσον όμως εσύ μπει σε μια διαδικασία αποφάσεων και να καταλάβεις ότι αυτά που σου συμβαίνουν έχουν και μια πνευματική υπόσταση και ότι ο νόμος της έλξης έχει μια πνευματική υπόσταση. Αυτά. Έτσι ενεργοποιείται ο νόμος της έλξης. Εάν δεν τον κατάλαβες, γιατί πολλοί άνθρωποι μπορεί να τον καταλάβουν, δες το και άκουσέ το αρκετές φορές, κράτα σημειώσεις να ανοίξουν τα εγκεφαλικά λίγο κύτταρα. Δεν το λέω ειρωνικά, έτσι, το λέω πραγματικά, διότι έτσι ανοίγουν. Ένας από τους τρόπους, ένας άνθρωπος, ας πούμε, όταν σπουδάζεται, όταν μαθαίνετε κάτι, για να μπορέσει ο άνθρωπος να μάθει ακόμα καλύτερα, αυτό υπάρχει και στον νευρολογικό προγραμματισμό, για να μπορέσει να μάθεις ακόμα καλύτερα μία έννοια ή μία πληροφορία, είναι να τη γράψεις, να τη διαβάσεις, να μιλήσεις, να πεις το πρόβλημα, έτσι, έχεις ένα πρόβλημα, όπως χάρη μαθηματικό. Χι, ίσον, ψι, ίσον, να το πεις δηλαδή δυνατά, να ακουστεί, να το σημειώσεις, να το γράψεις, να σπάσεις το πρόβλημα, κομμάτι, 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 να το πω έτσι, ή αυτό που σε απασχολεί, έτσι, μπορεί να το γράψεις. Με απασχολεί, ο τάδε στη δουλειά που είναι, θέλω να μετακινηθώ, τα γράφεις κομμάτια, κομμάτια, το διαβάζεις και δυνατά, για να καταλάβεις ποιο είναι το πρόβλημα. Και πού κολλάς. Και έτσι παίρνεις την πληροφορία και απορροφάται η πληροφορία ακόμα καλύτερα μέσα στο υποσυνειδητό σου, στον εγκεφαλό μας, να το πω έτσι, στο μυαλό μας και στην καρδιά μας και στην ψυχή μας, και ξαφνικά αρχίζουν κάτι σαν να μετακινούνται τα πράγματα. Εντάξει, αυτό. Δεύτερη επιλογή. Όσοι επιλέξατε τη δεύτερη επιλογή. Α, για να δω κάτι και στην κοινότητα που ήθελα να δω προηγουμένως. Η δεύτερη επιλογή, νόμος της έλεξης, δεύτερη επιλογή, πανέμορφη εικόνα. Ωραία, πανέμορφη εικόνα, πολύ ωραία εικόνα, εγώ τις έχω φτιάξει για να είναι ιδιαίτερες και να σας αρέσουν. Για πάμε. Ενέργεια πρώτη, ποια είναι η ενέργεια με την οποία συντονίζεστε εσείς και είναι το 8-8 ξυφών. Συντονίζεστε λοιπόν με το εξής, ότι γι' αυτό και το επιλέξατε λίγη, γιατί μου κάνει εντύπωση, θα σας πω. Στην ουσία το πολύ πιστεύετε. Δεν πολύ πιστεύετε στον νόμο της έλξης. Σας δυσκολεύει λιγάκι. Λες, τώρα εντάξει, okay. Τι είναι αυτά που μας λες και okay, και το χάσαμε τον νόμο και για άλλους είναι και δεν είναι για μας και εμείς δεν είμαστε παιδιά του Θεού και ο Θεός μας ξέχασε, μας έχει λησμονήσει, μας έχει κάνει κάπως έτσι δηλαδή. Αισθάνεσαι μια πικρία δηλαδή. Στην ουσία όμως, γι' αυτό τα λέω αυτά, στην ουσία αυτό που θέλει όμως να σου πει αυτή η κάρτα είναι το εξής, ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Εδώ έχεις βάλει μια φυλακή και τη φυλακή την έχεις βάλει μόνος σου, μόνη σου. Εντάξει, κανένας άλλος, μόνος σου την έχεις βάλει. Μόνη σου. Ναι, δεν πιστεύεις, διότι πολλά πράγματα ή πολλές επιθυμίες ή πολλά όνειρα που μπορεί να έχεις στη ζωή μπορεί να μην ικανοποιήθηκαν. Δεν έγινε όμως γιατί δεν σε τιμώρησε κανένας. Ήταν διότι ήταν οι επιλογές σου. Ναι, θα μου πεις οι επιλογές των άλλων ανθρώπων. Ναι, όντως σωστό, έτσι είναι, ναι. Είναι ο περιορισμός της ελεύθερης βούλησης, βεβαίως. Έχουμε ελεύθερη βούληση, εννοείται, αλλά δεν έχουμε και την απεριόριστη ελεύθερη βούληση. Και όταν ο άλλος φύγει, περιορίζει την δική μας ελεύθερη βούληση, λέω τώρα. Εντάξει. Αλλά εδώ έχει να κάνει με τη δύναμή σου. Εντάξει, να βρεις τη δύναμή σου. Τι γίνεται λοιπόν για να ελκύσεις ακόμα καλύτερα τον νόμο της έλξης, είναι οι αποφάσεις, είναι το άρμα. Αυτό είναι μια πολύ καλή επιλογή. Είναι πώς μπορείς την επιθυμία σου εσύ να ελκύσεις περισσότερο αυτό που εσύ επιθυμείς, όποιο και να είναι αυτό. Και έχει βγει το άρμα. Να τη βοήθεια. Να τη δύναμη λοιπόν. Το άρμα σημαίνει επίσης. Οπότε έχουμε ένα άρμα εδώ, έχουμε τη δύναμη, επιλογές, ζώδιο καρκίνος, έχεις δυνατότητα επιλογών.
Έχεις δυνατότητα να αποφασίσεις τη ζωή σου. Αυτό είναι εξαιρετικό γενικότερα. Δεν το πιστεύεις, αλλά έχεις δυνατότητα να αποφασίσεις. Αυτό κι αν είναι. Δηλαδή η ηρωνία της τύχης που λένε. Πίστεψέ το. Η τρίτη κάρτα είναι πως μπορώ να συντονίσω λοιπόν τον εαυτό μου, να το πω έτσι, με την επιθυμία, όποια είναι η επιθυμία του καθένας, για να ενεργοποιήσω τον νόμο της έλξης. Και έχει βγει το 5 κούπα. Το 5 κούπα, ξέρεις τι σημαίνει? Σημαίνει, εδώ πρόσεξε να δεις, έχεις δύο άκρα καρτών οι οποίες δείχνουν απογοήτευση. Στεναχώρια, έχεις απογοητευτεί από τη ζωή. Έχεις απογοητευτεί σε πολλά πράγματα. Δεν σου φταίει κανένας. Δεν σου φταίει ούτε ο Θεός, δεν σου φταίει ούτε το αυτό. Φταίει το δικό σου θεϊκό σχέδιο, να το πω έτσι. Και ακούγεται λίγο περίεργο. Αλλά ένας από τους τρόπους για να μπορέσεις να έλξεις κάτι πιο θετικό, αν θέλεις, ξέρεις τι είναι? Είναι πρώτα απ' όλα η σκέψη σου και το συναισθημά σου. Οι σκέψεις απογοήτευσης και τα αισθήματα απογοήτευσης. Εδώ είναι και η θλίψη. Εδώ είναι και οι στεναχώριες που έχεις πάρει. Και αυτά σε εγκλωβίζουν, σε έχουν φυλακίσει και δεν σε αφήνουν να απελευθερωθείς. Με αποτέλεσμα ο νόμος της έλξης είναι αυτό που λένε όμοιος ομοίο. Λοιπόν, ελκύς όμοιες καταστάσεις συνέχεια και έχεις μείνει εκεί για κάποιο λόγο. Okay. Αυτό είναι πολύ καλό γενικότερα, γιατί έχουμε και ένα άρμα στη μέση, πράγμα που σημαίνει ότι είναι θέμα απόφασης. Είναι θέμα το πάρεις απόφαση για να προχωρήσεις τη ζωή σου. Και πάμε να βρούμε το δρόμο. Ο δρόμος λοιπόν για να κάνεις τον εαυτό σου πιο ανοιχτό στην επιθυμία που θέλεις, έχει βγει ένα 3-5, σημαίνει δουλειά. Δουλειά με τον εαυτό σου, δουλειά με τις ικανότητές σου, δουλειά αυτογνωσιακή αν θέλεις, δουλειά σαν άνθρωπος να γίνεις δυνατός, δυνατή. Και για να δούμε και την επόμενη κάρτα, που είναι πώς μπορώ να έχω αυτοπεποίθηση, αυτό το ταξίδι γενικότερα που θέλω εγώ να ενεργοποιήσω τώρα το νόμο της έλξης. Και έλα τώρα εδώ, αγαπημένη μου, έχει βγει ένας κρεμασμένος, που είναι από τις πιο πνευματικές κάρτες. Ο κρεμασμένος συνδέεται με τον Ποσειδώνα. Ο Ποσειδώνας σαν συμβολισμό σημαίνει θολά νερά. Σαν να σου το πω έτσι, το σύμπαν σου έχει πετάξει θολά νερά, θολούρα, να μην βλέπεις ξεκάθαρα τι συμβαίνει. Εσύ κάνεις αρνητικές σκέψεις, κάνεις επίσης και αρνητικά συναισθήματα, έχεις κάθε δυνατότητα να προχωρήσεις, σε εμποδίζει όμως ο τρόπος που πρέπει να δεις διαφορετικά τα πράγματα. Δυσκολεύεσαι να δεις διαφορετικά τα πράγματα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκλησή σου και έτσι δεν ενεργοποιείται ο νόμος της έλξης. Για να ενεργοποιηθεί λοιπόν ο νόμος της έλξης, αυτό το οποίο χρειάζεται από σένα είναι να τη δεις αλλιώς. Και κάτι πολύ σημαντικό που έχει αυτή η κάρτα σημαίνει χρόνος. Δηλαδή, πού θα σπαταλήσεις, πού θα θυσιάσεις το χρόνο σου σε αυτή την ενσάρκωση, σε αυτή τη ζωή, για να μάθεις. Εδώ η αποστολή μας επίσης είναι να μάθει κυρίως η ψυχή μας. Εντάξει, τώρα θα μου πεις ποιο... Ναι, αυτό είναι το νόημα. Άρα ο νόμος της έλξης για να ενεργοποιηθεί είναι μία σειρά πραγμάτων. Απελευθέρωση, ηρεμία μυαλού, παίρνω απόφαση, ηρεμία ψυχική, να μην πονάς εσωτερικά, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που έχει πονέσει πάρα πολύ, έχει κλάψει πάρα πολύ, να το πάρεις πάνω σου, να καταλάβεις ότι έχεις πολλές ικανότητες και χρειάζεσαι χρόνο για να αντιληφθείς αυτά τα οποία είπαμε, για να μπορέσεις να ενεργοποιήσεις το δικό σου νόμο έλξης, για να έλξεις την επιθυμία σου. Αρκετά είπαμε. Μπορεί να χρειαστεί να το ξαναδείς, να ξαναδείς την ανάλυση, γιατί είναι ένα βίντεο κακά τα ψέματα, μια ανάλυση η οποία δεν είναι μια και έξω. Είναι μόνο 5 κάρτες, αλλά θα πρέπει να γράψεις κανονικά τις ερωτήσεις που σου λέω, που σου έχω πει, πώς μπορώ να κάνω, να σημειώσεις τις κάρτες, να τις κρατήσεις στο μυαλό σου, να δεις τι έχει να σου πει, να στοχαστείς, να διαλογιστείς, να προσευχηθείς. Έχει πολύ πράγμα. Έτσι γίνεται ο νόμος της έλξης. Τι νομίζω ότι είναι, ωραία, ναι, ας κερδίσω αυτό, ας κάνω εκείνο. Όχι.
μόνο όταν το είναι μας πραγματικά αλλάξει, εδώ αυτό σημαίνει αλλαγή του είναι μας, αλλαγή του εαυτού μας, μόνο όταν αλλάξει τότε θα μπορέσει να υλοποιηθεί. Σε εσάς που το επιλέξατε, εντάξει. Δεν είναι και τόσο απλό, σίγουρα, αλλά είπαμε, εδώ σε αυτό το κανάλι κάνουμε δύσκολα πράγματα, κάνουμε δύσκολες, περίεργες αναλύσεις, σας το έχω πει. Υπάρχει λοιπόν, τώρα πάμε στην τρίτη επιλογή, που είναι και από τις πιο διαδεδομένες, το επιλέξατε δηλαδή κατά 43%. Εγώ θα επιλέξω την τέταρτη επιλογή. Μ' αρέσει αυτό το συγκεκριμένο φως που πέφτει στην τέταρτη επιλογή, δεν λέω περισσότερο για να σας επηρεάσω, πάμε όμως στην τρίτη επιλογή τώρα. Νόμος της έλξης. Τρίτη επιλογή και το 43% ψηφίσατε εδώ. Αυτή την επιλογή. Κάτι θα έχει ενδιαφέρον εδώ. Για να δούμε με τι συντονίζεστε όλοι εσείς. Γιατί ψηφίσανε περίπου 1100, άρα 500 κάτι και άτομα ψηφίσατε τη δεύτερη επιλογή. Την τρίτη επιλογή, συγγνώμη, την τρίτη επιλογή κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Για να δούμε λοιπόν. Ωραία, ωραία, με ιδιαίτερες κάρτες, πολύ ωραίες κάρτες, με ένα απίστευτο συμβολάκι στη μέση. Πάμε όμως να το πούμε. Πρώτη επιλογή. Ποια είναι η ενέργεια λοιπόν με την οποία εσύ συντονίζεσαι για την επιθυμία σου, και έχουμε 5 πεντάκτινο. 5 πεντάκτινο. Όνειρα λοιπόν κάτω από τον νυχτερινό ουρανό για τα πράγματα τα οποία θέλεις εσύ σε αυτή τη ζωή να χτίσεις, να πετύχεις και να κάνεις. Υπάρχει μια δυσκολία εδώ βεβαίως, διότι νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε ένα έδαφος όχι τόσο σταθερό, και επίσης νιώθεις ότι δεν σου έχουν δοθεί αυτά που έπρεπε να σου έχουν δοθεί από τα θεϊκά πεδία. Υπάρχει ένα παράπονο απέναντι προς το Θεό, να το πω έτσι, απέναντι προς το σύμπαν. Okay. Θα το δω. Λοιπόν, τι χρειάζεται λοιπόν εσύ να κάνεις για να μπορέσεις να έλξεις, να ενεργοποιήσεις τον νόμο της έλξης? Έλα μου ντε που δυσκολεύεσαι. Έλα μου ντε που δυσκολεύεσαι με το τρία ξυφών. Δες εδώ μια πολύ όμορφη αποτύπωση. Πού είναι και η προδοσία? Πού είναι η προδοσία της αγάπης, της καρδιάς? Η καρδούλα σου λοιπόν έχει προδοθεί, και επειδή έχει προδοθεί, λες, Θεέ μου, ή σύμπαν, όταν σε χρειαζόμουν δεν με βοήθησες. Προδόθηκα, δεν με προστάτεψες. Είναι όμως έτσι? Και μέσα σε όλο αυτό, πώς να ενεργοποιηθεί τώρα κάποιος νόμος της έλξης? Υπάρχει στεναχώρια εδώ, πολύ στεναχώρια. Και ο νόμος της έλξης τι σου λέει? Όταν είσαι πολύ πολύ στεναχωρημένη και μείνεις αυτό, πρόσεξε, μείνεις αυτό, ελκύεις και καταστάσεις οι οποίες είναι περίεργες και δύσκολες. Καταλαβες? Πάμε λοιπόν τρίτη επιλογή. Πώς μπορώ λοιπόν να συντονιστώ ώστε με τον εαυτό μου για να πετύχω? Και έρχεται εδώ ένας άσος τώρα, κούπα. Ωχ, Παναγιά μου. Και μέχρι και η καρέκλα μου τρίζει πίσω, η πολυθρόνα, μάλλον η ειδική πολυθρόνα που έχω για την πλάτη μου για να κάθεται. Αυτή ήταν η πλάτη μου που έκατσε προς τα πίσω. Λοιπόν, άσος κούπα. Άσος κούπα, ρε φίλε. Έλα να το δεις. Πρόσεξε, δες τώρα τέτοιο άσο κούπα, δεν έχεις ξαναδεί. Τι είναι αυτά εδώ, τα βλέπεις? Είναι ρούνι. Τους βλέπεις αυτά τα σύμβολα? Ενεργοποιούνται. Είναι η ενεργοποίηση των ρούνων. Ο ρούνος σημαίνει, είναι ένα αρχαίο αλφάβητο των Vikings, να σου το πω έτσι, όπου όμως το αλφαβητό τους έχει μαγικές έννοιες, μαγικές ιδιότητες, και το αλφαβητό τους είναι παρμένο από τη φύση. Όλα αυτά που βλέπεις εδώ πέρα, τα συμβολάκια, είναι παρμένα από τη φύση. Είναι η φύση. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα, να σου το πω έτσι, αυτό εδώ που βλέπεις, ή μπορεί να είναι ένα ξυλαράκι, ας πούμε, σε ένα δέντρο. Και πολλά από αυτά τα σύμβολα υπάρχουν και στα χέρια μας, στις παλάμες μας, στα δάχτυλά μας. Ο άσος κούπα, αγαπημένη, αγαπημένη μου, έρχεται να σου αλλάξει όλο το σκηνικό. Έρχεται να σου μιλήσει για θαύμα. Φώναζες για το Θεό, για το σύμπαν, πού είσαι, πού είσαι, και σου εμφανίστηκε μέσα από άσο κούπα. Και σου λέει λοιπόν ότι εγώ σου στέλνω τις ευκαιρίες, εσύ τις βλέπεις. Εγώ σου στέλνω την ευλογία μου, σου στέλνω ανθρώπους να σε βοηθήσουν, εσύ αρνείσαι ίσως.
Γιατί επιμένεις να μείνεις εκεί στο κομμάτι της στεναχώριας και να ονειροπολείς για το παρελθόν, ας πούμε, ή και με μια λίγο φιλοσοφική διάθεση για το πέντε πεντάκτηνο, έχει να κάνει και λίγο και με τα όνειρα που λίγο ίσως χάθηκαν με καταστάσεις οι οποίες δεν ήταν και τόσο ευνοϊκές. Παρ' όλα αυτά όμως, εδώ αν παρατηρήσεις, η φιγούρα είναι αρκετά ικανοποιημένη και χαρούμενη, γιατί είναι ένα με τη φύση. Είδες, δες εδώ τα σύμβολα, δες εδώ τώρα, δες εδώ το συμβολισμό στο κεφάλι της πάνω, το σύμβολο στην πλάτη της. Όλη η φύση είναι φτιαγμένη για να σε θεραπεύει, να μας θεραπεύει μόνιμα, να το πω έτσι, νοητικά, ψυχικά, σωματικά. Και έχεις και την παρουσία του Θεού που έρχεται για να σε ευλογήσει και να σου πω ότι ξέρεις κάτι, είναι, πέρασες δύσκολα, παιδί μου. Πέρασες δύσκολα, πέρασες άσχημα. Δεν φταίω εγώ, θέλω να σου πει το σύμπαν, δεν το έκανα εγώ. Εσείς το κάνετε κατά κάποιο τρόπο, ζείτε σε αυτό το σκηνικό. Το τι θα επιλέξεις και ποιο δρόμο θα πάρεις είναι δική σου απόφαση. Γιατί, να σου το αποκαλύψω, γιατί είμαστε μικροί θεοί. Μικρές θεές. Το ξαναλέω. Επειδή είμαστε καθηκόνα και ομοίως. Είμαστε μικροί θεοί, μικρές θεές. Με δυνατότητα αποφάσεων. Παίρνουμε αποφάσεις. Και οι αποφάσεις που παίρνουμε στηρίζονται πλέον, αν παρατηρήσεις, στηρίζονται σε ένα συνδυασμό πραγμάτων. Διαισθάνομαι, αισθάνομαι έτσι, σκέφτομαι, κάνω, αναλύω, τα βάζω κάτω, βάζω ισορροπίες, τι θα πείτε. Και αρχίζουμε λοιπόν, έχουμε τη δυνατότητα της σκέψης. Αυτό είναι ένα μεγάλο προσόν. Γι' αυτό και έχει βγει και το ξυφόν εδώ που σου λέει ότι έγινε, σήκω όμως, ναι, προδόθηκες, εντάξει. Και ποιος δεν έχει προδοθεί. Σε αυτή τη ζωή, σήκω όμως και προχώρα. Εντάξει. Πάμε στην τέταρτη μας κάρτα. Πώς μπορώ να ανοίξω τον εαυτό μου και έχει βγει ένας άλλος πανέμορφος δυνατός βασιλιάς. Υπό τη σκούπα, θέλω να δεις λίγο την εικόνα. Ένας σοφός άνθρωπος, μια αρσενική ενέργεια, όπου είναι εκεί για σένα, για να σε βοηθήσει με τη σοφία του, με τις γνώσεις του, κυρίως όμως με τη διαίσθησή του. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι και άνθρωποι. Ένας άνθρωπος θα σε βοηθήσει πολύ με τη λογική του, αυτός ο βασιλιάς θα σε βοηθήσει με τη διαίσθησή του. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει λογική, έχει λογική, απλά κάνει ένα συνδυασμό λογικής διαίσθησης και είναι εκεί για να σε βοηθήσει. Έχεις λοιπόν βοήθειες. Μπορεί να είσαι πατέρας, ένας αδερφός, ένας φίλος, ο σύζυγος, ο καλός σου, πολλά πράγματα. Είναι εκεί για να πάρεις βοήθειες και να σε βοηθήσει να ανοιχτείς. Θέλω να σου πω λοιπόν, το σύμπαν το οργανώνει έτσι, ο Θεός το οργανώνει έτσι ώστε σου στέλνει ανθρώπους στην κατάλληλη στιγμή για να σε βοηθήσουν. Αυτό κράτα. Και τι έχουμε εδώ, πώς χρειάζεται να έχω αυτοπεποίθηση λοιπόν για το ταξίδι μου. 9 ξυφών. Εδώ ένα ερώτημα και λες, γιατί να έχω αυτοπεποίθηση για αυτό το ταξίδι που έχω ξεκινήσει για τον νόμο της έλξης. Διότι θέλεις να ακούσεις, αγαπημένε μου, αγαπημένη, το συγκλονιστικό. Ο νόμος της έλξης λειτουργεί με πολύ παράξενους τρόπους. Λειτουργεί με διάφορους τρόπους. Ο νόμος της έλξης στην ουσία, θέλω να τον δεις εδώ, θέλω να δεις, τα βλέπεις τα σπαθιά, τα βλέπεις, είναι απειλητικά. Τι γίνεται όμως, αυτή εδώ πέρα η κοπέλα κοιμάται ήρεμα, ήσυχα. Και όμως τα σπαθιά είναι εδώ, αλλά είναι, αιωρούνται πάνω της. Εδώ υπάρχουν και κάποιες πολύ έτσι φιγούρες, όχι και τόσο θετικές. Μπορεί να είναι οι σκέψεις μας, μπορεί να είναι και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν το καλό μας, εννοείται, αλλά δεν την έχουν τρυπήσει. Γιατί? Εσύ αγαπημένη μου, και εσύ βεβαίως εννοείται που είσαι επιλέξει αυτή την επιλογή, υπάρχει ένα μεγάλο μεγάλο μήνυμα για σένα. Το αντιλαμβάνεσαι ποιο είναι? Είναι το 9 ξυφών. Το 9 ξυφών σημαίνει τέλος πραγμάτων, τέλος καταστάσεων, απομάκρυση ανθρώπων οι οποίοι με έχουν πληγώσει, απομακρύνονται από τη ζωή μου ίσως και για πάντα. Ίσως να μην τους δω ποτέ ξανά στη ζωή μου. Ή αν θα τους δω θα είναι
για πολύ λίγα δευτερόλεπτα ή πολύ λίγα λεπτά. Το μεγάλο μήνυμα εδώ είναι ότι και σε αγαπάει ο Θεός και σε αγαπάει το σύμπαν και σε αγαπάνε άνθρωποι, γιατί εδώ δείχνει και λίγο μια έλλειψη και μια στεγνότητα, να το πω έτσι, από αγάπη. Μια έλλειψη αγάπης. Θέλεις πολύ αγάπη εσύ. Θες πολύ, πολύ, πολύ αγάπη. Θες να πάρεις πολύ αγάπη. Πραγματικά να ρουφήξεις πολύ αγάπη. Και γι' αυτό έχει βγει και το πολύ μεγάλο ποσοστό. Και το μεγάλο μήνυμα που έχω να σου πω είναι ότι έχεις πολύ μεγάλη προστασία. Έχεις πολύ μεγάλη προστασία. Ξαπλώνεις το βράδυ και δεν σε πειράζει τίποτα, κανένας. Μπορεί να νιώθεις λίγο μόνος σου, μόνη σου, μια μοναξιά να υπάρχει εδώ. Μπορεί να είναι θέμα επιλογής, μπορεί να είναι θέμα επιλογών, μπορεί να είναι θέμα καταστάσεων, μπορεί να οδηγήθηκες εκεί, μπορεί να μην οφειλόταν σε σένα. Αλλά επειδή εδώ υπάρχει, αν παρατηρήσεις, και εδώ ξεκινάμε λίγο με μια μοναχική φιγούρα και εδώ ολοκληρώνουμε πάλι με μια μοναχική φιγούρα, το μεγαλύτερο μήνυμα είναι ότι όχι, έχεις ανθρώπους που σε αγαπάνε, έχεις ανθρώπους οι οποίοι είναι εκεί για να σε συμβουλέψουν, να σε προστατέψουν και υπάρχει συναίσθημα. Ο Θεός σε αγαπάει. Μπορείς να κρατήσεις αυτό το μήνυμα, μπορείς να το γράψεις σε ένα τετράδιο κάπου. Γράψτε και ας μην λες, μα δεν μου το έπαιξαν, δεν έχει σημασία. Στο λέει ο Ακάς εδώ, στο λέω εγώ, στο λέμε μέσα από τα ταρό. Το σύμπαν σε αγαπάει. Γράψε. Το σύμπαν με αγαπάει. Ο Θεός με αγαπάει. Οι άνθρωποι με αγαπάνε. Δεν πάμε να το κάνουμε γελίο. Δεν πάμε να το διακομωδήσουμε όπως βλέπουμε σε κάτι που βλέπω εγώ σε κάτι TikTok. Λοιπόν, okay, εντάξει, πάμε να το κάνουμε σε αυτή την κατάσταση. Θέλει, γιατί θέλει και μια σοβαρότητα. Μπορεί να γίνει και πολύ κομιλφό που λένε και πολύ γελίο. Εντάξει. Είσαι όμως ένας άνθρωπος όπου σε οποιαδήποτε, άκουσε με θα σου πω, σε οποιαδήποτε φάση της ζωής σου μπορείς να έλξεις προστασία και αγάπη. Δεν θα έρθουν 500 άνθρωποι να σου πούν σ' αγαπώ, θα έρθουν οι κατάλληλοι όμως. Αυτό είναι το κλειδί σου. Και αυτό κι αν είναι από τους πιο ευλογημένους νόμους της έλξης. Οι άνθρωποι δυστυχώς κοιτάμε πώς θα σπάσουμε τον κώδικα για να βγάλουμε πολλά λεφτά. Οκ, okay, εντάξει. Συμφωνώ και εγώ ρε παιδιά, και εγώ θα το κάνω να πούμε. Και εγώ θα πειραματιστώ, θα κάνω να βρω τυχερά νούμερα. Εννοείται, όλοι το κάνουμε, εντάξει. Αλλά η αποστολή των ανθρώπων, διαβάστε αστρολογία, διαβάστε ό,τι θέλετε, ταρό. Ένα καταλήγει. Η αγάπη. Θες να πεις ο έρωτας, μια μεγάλη αγάπη, η αγάπη των ανθρώπων, η στήριξη. Αυτό έχει και θα έχει δυστυχώς τα επόμενα χρόνια, γιατί μπαίνουμε και στο ζώδιο, μάλλον έχουμε μπει ήδη στο ζώδιο του υδροχώου και όλα τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται λίγο αυτοματοποιούνται, ρομποτοποιούνται να το πω έτσι, φεύγουμε λίγο από την ανθρώπινη φύση. Εντάξει. Η αγάπη λοιπόν, αγαπημένο μου, αυτό κι αν είναι νόμος της έλξης. Πολύ δυνατό. Και πάμε τώρα στην τελευταία επιλογή που είναι και η δικιά μου επιλογή, έτσι. Λοιπόν, για να δω. Αν δείτε, θα σας πω κάτι, επειδή βλέπετε εδώ ίσως κάποια στα χέρια μου κάποια έτσι σημάδια, δεν είναι τίποτα. Με το αυτοκίνητο κάτι πάλευα εκεί και κάπου κολλήσα τα χέρια. Τι να κάνω, άνθρωπος. Sorry. Πάλευα κι εγώ με το αυτοκίνητο. Κάτι έκανα εκεί, τέλος πάντων. Λοιπόν. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Τέταρτη όμορφη επιλογή και είναι και η δικιά μου επιλογή. Και βλέπω ότι το ποσοστό των ανθρώπων όπου το έχουν επιλέξει είναι 25%. Δεν είναι και μικρό, εντάξει, οκ. Okay. Είναι ένα πολύ σεβαστό ποσό. Πάμε όμως να δούμε. Για να δούμε τι θα μου βγει και εμένα εδώ νόμος της έλξης. Γιατί συντονιζόμαστε. Ωραία.
πρώτη κάρτα. Και έχει βγει η κρίση. Μπράβο, ξεκινάμε. Ένα λεπτό, μισό λεπτό. Είπα το μισό λεπτό γιατί έκανα pause λίγο το βίντεο, γιατί έπρεπε να βήξω και... Ωραία, λοιπόν, πάμε. Τι κρίση, λοιπόν. Ξεκινάμε πολύ δυνατά. Είναι η ενέργεια με την οποία συνδεόμαστε, η οποία αυτή η ενέργεια θα μας βοηθήσει να συντονιστούμε με την επιθυμία μας για τον νόμο της έλεξης. Είναι αυτό το οποίο επιθυμούμε. Και βγαίνει η κρίση, είναι μια πανέμορφη κάρτα, θέλω να τη δείτε, μιας άλλης εποχής. Εδώ χορεύουν, αγκαλιάζονται, κάνουν. Η κρίση, λοιπόν, σημαίνει πνευματική αφύπνιση. Η κρίση είναι μια κάρτα που σημαίνει, σημαίνει ξυπνάω. Σημαίνει πνευματικά αφυπνίζομαι, σημαίνει ανεβαίνω επίπεδο. Σημαίνει παίρνω αποφάσεις. Σημαίνει ότι πολλές φορές έχω περάσει και έχω νιώσει στη ζωή μου να περνάω από μια κρίση. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Κρίση ηλικίας, κρίση ταυτότητας, κρίση αγάπης, κρίση σχέσεων, κρίση γάμου, κρίση. Γενικά από μια δύσκολη κατάσταση. Όπου μας καλεί όμως να αντιληφθούμε τι μας συμβαίνει και να πάρουμε αποφάσεις. Δυνατή κάρτα, έτσι. Είναι από τα δυνατά κομμάτια. Από τις δυνατές κάρτες τώρα. Η δεύτερη κάρτα, λοιπόν, είναι τι μπορώ εγώ να κάνω. Μάλιστα. Τι μπορώ εγώ να κάνω ώστε να βοηθήσω να ενεργοποιήσω, ρε παιδί μου, τον νόμο της έλεξης και να υλοποιήσω την επιθυμία. Να κάνω αυτό το οποίο επιθυμώ. Όποιος είναι, τι επιθυμεί ο καθένας, ό,τι επιθυμεί ο καθένας, έτσι. Και μας βγαίνει το 17. Εδώ είναι μια πηξίδα. Το 17 είναι το αστέρι. Θα σε οδηγήσουν οι καταστάσεις, θα σε οδηγήσουν τα πράγματα, θα σε οδηγήσουν οι μοίρες, ακόμα και όταν νομίζεις ότι έχεις χαθεί. Είναι σοφές οι μοίρες. Είναι σοφή η ζωή, ξέρει που θα σε πάει. Είναι σοφός ο Θεός, ξέρει που θα σε πάει. Είναι σοφή η αγγελή σου, ξέρουν που θα σε πάνε. Εδώ, στις κανονικά, στα ταρό, σημαίνει οι πλειάδες, σημαίνει ο Σύριος, σημαίνει η κατεύθυνσή τους, η ακτινοβολία τους, όπου λούζουν τον πλανήτη Γη, λούζουν τους ανθρώπους και τους οδηγούν στο κατάλληλο μονοπάτι. Εκεί που πρέπει να βρίσκονται. Εδώ έχουμε πλουτόνιες ενέργειες, εδώ έχουμε υδροχοϊκές ενέργειες και κρόνιες ενέργειες, ενεργοποίηση κάρμα. Τι σημαίνει αυτό? Μεγάλη, μεγάλη, ό,τι πέρασε στη ζωή σου ήταν γραφτό να γίνει. Ή ό,τι πέρασε στη ζωή σου είναι γραφτό να γίνει, και ξέρω ότι ακούγεται περίπου. Αυτές οι σκιές εδώ πέρα που βλέπεις είναι το γραφτό που δεν το βλέπουμε πολλές φορές και λέμε, μα γιατί, γιατί έπρεπε να γίνει. Η τρίτη κάρτα είναι πώς μπορώ να συντονιστώ. Πάρε, τι γίνεται... Πώς μπορώ, ρε παιδιά, να συντονιστώ με τον εαυτό μου ώστε και την επιθυμία μου? Είναι η τρίτη κάρτα και έχει βγει ο κρεμασμένος. Τρεις πολύ πνευματικές κάρτες. Βάλε τώρα εδώ να δεις. Πλούτονας, Κρόνος, Ποσειδώνας. Άντε τώρα αυτούς να τους θυθασέψεις. Και μιλάμε πάντα και λίγο συμβολικά. Ο Ποσειδώνας συμβολίζει την πνευματικότητα. Ο Ποσειδώνας συμβολίζει πολλές φορές και το θολό κομμάτι, το σκοτεινό κομμάτι που ένας άνθρωπος πρέπει να ψάξει πολύ πολύ βαθιά, σούμε, στην ψυχή του για να μπορέσει να ξεκαθαρίσει σε ποια φάση βρίσκεται. Εδώ είναι ένα πνευματικό ταξίδι, ένα πολύ βαθύτατο εσωτερικό και ατομικό, θα έλεγα, ταξίδι που κάνει ο καθένας από εμάς. Εγώ το κάνω, εγώ το ξέρω. Και εσείς το κάνετε με το δικό σας τρόπο ο καθένας, με το δικό του τρόπο, στυλ, κατάσταση και βίωμα που χρειάζεται και εμπειρία. Αλλά, μεγάλε, έχουμε πολύ μεγάλη δύναμη. Αυτό σημαίνει εδώ. Δες εδώ τον άνθρωπο, να σου δείξω τι εννοώ δύναμη.
ψυχική. Κοίτα, άμα τον δεις εδώ, θα σου τον γυρίσω λοιπόν. Είναι σαν να χαμογελάει. Άμα τον δεις εδώ, άμα τον δεις έτσι, σημαίνει ότι μια χαρά είναι. Κοίτα, έχει πόνο, πονάει. Όχι. Δες το τώρα έτσι εδώ, να καταλάβεις λοιπόν ότι κρεμασμένος, ανάποδα, λυσοδεμένος, δείχνει την απίστευτη εσωτερική αντοχή, εσωτερική δύναμη, όπου χρειάζεται λοιπόν ο νόμος της έλξης, αυτή η αντοχή, για, να στο πω έτσι, για να ενεργοποιηθεί αυτός ο νόμος της έλξης. Πώς μπορώ λοιπόν να ανοίξω τον εαυτό μου για να πετύχω τα όνειρά μου, να ανοίξω περισσότερο, ρε παιδί μου, και έχει βγει ένα 7. Τι 7 είναι αυτό, ρε παιδιά, εδώ. Δες το. Κάτσε, γιατί το χαζεύω κι εγώ λίγο. Δες εδώ. 7 πεντάκτηνο λοιπόν, το οποίο βλακίες λέω, δεν είναι 7 πεντάκτηνο, δεν ξέρω γιατί μου βγήκε 7 πεντάκτηνο, είναι ο αριθμός 7, αλλά είναι το άρμα. Είναι το άρμα. Μέσα εδώ. Με το ζώδιο του Ταύρου, θα το πούμε και αυτό, και έχουμε εδώ πέρα τον Αναβάτη και τη γυναίκα εδώ ως Αναβάτη, με το κόκκινο φόρεμα, όπου ξέρεις τι σου λέει εδώ. Όπου θες να πας, μπορείς να πετύχεις. Και είπα προηγουμένως και το 7 πεντάκτηνο, διότι έχει να κάνει με την υπομονή. Γιατί το ζώδιο του Ταύρου εδώ δείχνει την υπομονή. Ένα ζώδιο υπομονής, έτσι. Ένα ζώδιο σταθερότητας, ένα ζώδιο το οποίο θέλει και το χρόνο του για να μπορέσει να χωνέψει και να κάνει τις ζυμώσεις, να σου το πω έτσι. Κανονικά όμως το άρμα συνδέεται με το ζώδιο του καρκίνου. Γι' αυτό εδώ, αν παρατηρήσεις, είναι σαν να έχουμε και μία θάλασσα εδώ. Ναι, μεν ουρανός, αλλά αν το δεις είναι και λίγο οπτικά και λίγο σαν να κάνει μια οφθαλμαπάτη, σαν να είναι και το νερό εδώ. Όμως, αγαπημένα, αγαπημένοι μου, εδώ έχουμε επιλογές. Όπου και αν επιλέξεις να πας, έχεις πολύ μεγάλη δύναμη, ελκύεις αυτούς τους ανθρώπους και τις καταστάσεις, οι οποίοι στο τέλος θα σε βοηθήσουν. Πάρ' το κλειδί. Και η πέμπτη κάρτα, η τελευταία κάρτα, που σημαίνει ποια είναι η αυτοπεποίθηση που πρέπει να έχω εγώ για το ταξίδι μου, έχει βγει μια άλλη μεγάλη αρκάνα. Εδώ έχουν πέσει μόνο μεγάλες αρκάνες. Εδώ έχει βγει το 8, που σημαίνει η δύναμη. Δες το εδώ. Αυτός εδώ πέρα τι κάνει στην ουσία, προσπαθεί, τραβάει, κάνει να τους φέρει. Εκεί που πρέπει να τους φέρει είναι το πνευματικό, αν θέλεις, κομμάτι, με το γήινο κομμάτι. Πώς αυτά συνδυάζονται, δες εδώ. Πάλι εδώ τι θέλει να σου πει. Άνθρωποι, είμαστε άνθρωποι, είσαι άνθρωπος, να σου το πω έτσι, με απίστευτη πνευματική, ψυχική αντοχή και με μια εσωτερική ηρεμία, όπου αυτή η εσωτερική ηρεμία σε βοηθάει να πάρεις αποφάσεις στη ζωή σου. Ξέρεις ποιος είναι εδώ ο νόμος της έλξης, το αντιλαμβάνεσαι, μπορείς να το καταλάβεις λίγο. Διότι εδώ ανοίγουν πολλά πράγματα. Αν ανοίγει όμως ένα πράγμα, είναι το εξής, και αυτό είναι ένα θεϊκό δώρο. Θεϊκό δώρο. Η δύναμη του να μην σε νικάνε. Θα μου πεις, μα τι είναι αυτό που λες τώρα. Ναι. Αν χτίσεις έτσι το μέσα σου, το είναι σου, την ψυχή σου, ο νόμος της έλξης, αυτό που σου λέει, είναι ότι μπορείς να ελκύεις τέτοιες καταστάσεις που στο τέλος εσύ θα νικάς. Ακούγεται λίγο ουτοπικό, ακούγεται λίγο εξωπραγματικό, στο ξαναλέω όμως, με τέτοια ισχυρή πνευματική δύναμη, εσωτερική πνευματική δύναμη, ψυχική δύναμη,
με τέτοια αποφασιστικότητα, μέσα από ηρεμία ψυχής, μυαλού, μπορείς να πάρεις τέτοιες αποφάσεις και να οδηγηθείς στο σωστό δρόμο. Είναι αυτό που λέμε την κατάλληλη στιγμή, στον κατάλληλο τόπο, στην κατάλληλη χρονική στιγμή. Αυτό κι αν είναι θαύμα, αγαπημένα μου. Διότι κατακτάς έτσι τον εσωτερικό δικό σου κόσμο, κατακτάς τον εαυτό σου και αντιλαμβάνεσαι, ξέρεις τι, πόσο μεγάλη δύναμη, ψυχική αντοχή, νοητική δύναμη και πείσμα έχεις. Αυτό εδώ, Ταύρος σημαίνει πείσμα, έτσι. Δεν τα παρατάω ποτέ. Θα πάρω τις αποφάσεις μου, θα πάω από εδώ, θα πάω από εκεί, θα κάνω στο τέλος αυτό που εγώ θέλω, χωρίς να το πω στους άλλους, χωρίς να το ξέρουν οι άλλοι. Γιατί υπάρχει και σιωπή εδώ. Αποφασίζω, εμπιστοσύνη στο θεϊκό μου σχέδιο, μαθαίνω συνέχεια νέα πράγματα, θυσιάζω το χρόνο μου για να μάθω, παίρνω αποφάσεις, έχω δυνατότητα αποφάσεων για το πού θα πάω, αλλά όπου και αν πάω ξέρω ότι είναι στο σωστό σημείο και το κλειδί μου, η μεγάλη αντοχή μου, η μεγάλη ψυχική μου αντοχή, όπου μπορώ και ξεπερνάω πράγματα, καταστάσεις, ανθρώπους, εμπόδια, προβλήματα και τα αλέθω, πώς να σου το πω, και πλέον δεν υπάρχει σαν πρόβλημα. Το έχω φορτίσει τόσο θεραπευτικά, να το πω έτσι, θετικά, με τη δύναμη του Λέοντα εδώ, του ζωδίου του Λέοντα πραγματικά, με φως, με ήλιο, με αισιοδοξία, με δύναμη, με θετικότητα, με φιλότιμο, με, που όλα τα άλλα καίγονται τα προβλήματα. Μη φύγεις. Ένα λεπτό. Τι έχουν να μας πει, τι έχει να μας πει ο νόμος της έλξης, ύστερα αφού κάναμε τα πάντα, ένα μήνυμα για όλους εμάς. Τι έχει να μας πει. Μπράβο. Βρε το νόμο της έλξης. Τρία μπαστούνι. Ρε νόμο της έλξης, τρία μπαστούνι βρήκες να μας επιλέξεις. Τρία μπαστούνι. Ο νόμος της έλξης είναι σαν, σαν να σου λέει, δες τώρα το κοσμικό ανέκδοτο, δες το σύμπαν, πώς γελάει μαζί μας, γιατί μας δείχνει μια απίστευτη εικόνα. Τι βλέπεις αυτή την εικόνα? Έχει μια ειρωνία, μια τραγική ειρωνία. Σαν να είναι ο νόμος της έλξης αυτή η γυναίκα εδώ, που το παίζει με πολύ δραματοποίηση, και όλοι οι άνθρωποι από πάνω, και εγώ και εσείς και τα λοιπά, είμαστε πάνω από τον νόμο της έλξης. Αχ, τι έπαθες, αχ, τι έγινε. Είμαστε εμείς εδώ για σένα. Εμείς εδώ θέλουμε να ενεργοποιήσουμε τον νόμο της έλξης. Αυτή λέει, αχ, όχι, μη με ενοχλείτε, με κάνετε. Το τρία μπαστούνι, λοιπόν, φίλες και φίλοι, που με τόσο δραματικό τρόπο έχει βγει στον νόμο της έλξης, θέλει να σου πει ότι πολλές φορές, επειδή η ζωή είναι και λίγο, έχει μια κωμικοτραγικότητα, αυτό που θέλει να σου πει είναι ότι υπάρχει μεν, αλλά από την άλλη, μην μπαίνετε, τι μου έρχεται εμένα να σας πω έτσι, μην μπαίνετε και πάθετε και κοκομπλόκο, ή κάποια έτσι, και είστε συνέχεια νόμος της έλξης, γιατί είναι ζωή. Η ζωή έτσι είναι καμιά φορά. Κάνουμε πράγματα για να ελκύσουμε κάποιες καταστάσεις, τις οποίες μπορεί και να μην τα καταφέρουμε στο τέλος. Θα μου πεις τώρα, μα καλά ρε φίλε, ρίξαμε ολόκληρα αρξήματα, κάναμε τόσα πράγματα, και έρχεσαι και μου λες τώρα αυτό εδώ και είναι σαν να λίγο να είναι αντικρουόμενο, αντίθετο. Όχι, τίποτα δεν είναι αντίθετο. Όλα ενσωματώνουν. Ο νόμος της έλξης, λοιπόν, εδώ σου αποτυπώνει και κάτι άλλο. Έχει τον αριθμό 3. Ο νόμος της έλξης είναι στους αριθμούς 3, 6, 9 και 12. Επαναλαμβάνω. Ο νόμος της έλξης υλοποιείται με τους αριθμούς 3, γι' αυτό βγήκε αυτή η βάση 3. Έχει ενέργεια, γι' αυτό βγήκε μπαστούνι.
6, 9 και 12. Αυτή είναι η αριθμή όπου όταν ένας άνθρωπος τους κατακτήσει, αρχίζει καταλαβαίνει απόλυτα πώς λειτουργεί ο νόμος του σύμπαντος, ο νόμος της έλξης. Ο νόμος της αριθμολογίας. Εδώ τώρα αυτό που σημαίνει είναι ότι ναι, υφίσταται ο νόμος της έλξης, υπάρχει. Αυτό που χρειάζεται όμως να δούμε και να αντιληφθούμε είναι ότι χρειάζεται για να ενεργοποιηθεί αρκετή ενέργεια. Αυτό είναι το μήνυμα. Εντάξει, δηλαδή δεν είναι «Α, ωραία, εντάξει, ναι, αχ, ναι». Δεν είναι μόνο αλλάζω τον τρόπο σκέψης. Πρέπει να αλλάξω τρόπο σκέψης, τρόπος που αισθάνομαι, που βλέπω τα πράγματα, να δω κάποιες καταστάσεις. Η ενέργειά μου να ανέβει, να είμαι σε ένα άλλο ενεργειακό επίπεδο. Διότι αν δεν έχεις πολλή ενέργεια, αυτό ισχύει παντού. Είναι και το μήνυμα του μάγου, αν θέλετε, στην πρώτη κάρτα τάρο. Αν δεν έχεις πολλή ενέργεια, δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Μπορείς να τα υλοποιήσεις εύκολα. Οπότε έρχεται στο ακριβώς ο νόμος, λοιπόν, αυτός της έλξης, να σου πει ότι θέλεις πολλή ενέργεια, δεν χρειάζεται δραματοποίηση, μην τρελαίνεστε πάρα πολύ. Ναι, μεν ισχύει, αλλά είναι πολλοί παράγοντες. Αλλά αν έχεις όμως υψηλό επίπεδο ενέργειας, τότε φτάνεις σιγά σιγά και πιο κοντά, μάλλον όχι πιο σιγά, πιο κοντά και πιο κοντά στο στόχο. Και επειδή μου έρχεται άλλη μια κάρτα, επιτρέψτε μου, άλλη μια γρήγορη κάρτα, έχει βγει το 9. Τι σας έλεγα προηγουμένως, εδώ έχει βγει το 9 πεντάκτινο. Η ολοκλήρωση. 9 πεντάκτινο με το φως του ήλιου που σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαιδές εδώ το φως του ήλιου που έρχεται και λούζει το ζευγάρι που σημαίνει αγάπη, έρωτας, ολοκλήρωση και χρήμα βεβαίως. Αλλά χαρείτε αυτόν τον κόσμο εδώ που υπάρχει, τώρα που είστε εδώ. Χαρείτε. Τι γνώμη εσύ έχεις για όλα αυτά που αναφέραμε, συμφωνείς, διαφωνείς, πώς σου φάνηκαν?